Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Μερόπη Τζούφη, τη βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Τζούφη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση. Ένα σύντομο σχόλιο για την εκδήλωση γυναικοκτονίες. Ήταν μια εκδήλωση ενδιαφέρουσα για τις γυναικοκτονίες. Γιατί καθώς οι κοινωνίες αλλάζουν, μετεξελίσσονται, οι δυτικές κοινωνίες αλλάζουν, εξελίσσονται, η ισότητα είναι καθημερινό διακύβευμα, καθημερινή προσπάθεια των γυναικών, εσάς των γυναικών. Καθώς λοιπόν μετεξελίσσονται οι κοινωνίες και κατακτάται την ισότητα, έχουμε διάφορα φαινόμενα, διάφορες παθογένειες. Ένα από αυτά, κρίσιμο και τραγικό, είναι οι γυναικοκτονίες. Δύο λόγια για να περάσουμε στα άλλα πολιτικά ζητήματα. Καταρχήν ήταν μια ανοιχτή εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να αναδείξει ένα θέμα που έχει δει το φως της δημοσιότητας με ιδιαίτερη ένταση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε έξαρση της έμφυλης βίας με όλες τις μορφές της, που η πιο ακραία της μορφή είναι οι γυναικοκτονίες. Τη φετινή χρονιά έχουν χαθεί 9 γυναίκες δολοφονημένες από τα χέρια των συντρόφων τους, περίπου μία κάθε μήνα, ενώ και έχουν καταγγελθεί δεκάδες άλλες περιπτώσεις έμφυλης βίας. Φαίνεται ότι η πανδημία οδήγησε σε έξαρση αυτών των φαινομένων, όπως και η κοινωνική και η οικονομική κρίση, για πάρα πολλούς λόγους. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να συζητάμε γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και να το αναδεικνύουμε, αλλά να βλέπουμε όλες του τις παραμέτρους. Χρειάζονται μέτρα, πρόληψη, σημαντικά, αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και αναφέρθηκα σε κάποιες από αυτές με τις οποίες είχε προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς βλέπουμε παλινδρόμηση από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, κατάργηση βασικών μαθημάτων όπως η κοινωνιολογία, τα καλλιτεχνικά μαθήματα και το μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που ήταν μέρος της θεματικής εβδομάδας. Βλέπουμε μια συντηρητικοποίηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και μέσα στα εγχειρίδια. Είχαν υπάρξει εγχειρίδια πολύ καλύτερα και τα οποία προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το πρόβλημα, και τώρα βλέπουμε μια αντιδραστική στροφή. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι πολύ σημαντικά πράγματα που πέρασαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε, δυστυχώς καθυστερεί η υλοποίησή της όπως θα έπρεπε. Έχουμε το θέμα με τα κέντρα φιλοξενίας γυναικών που υπάρχουν και στον τόπο μας, αλλά τα οποία χρειάζονται ενδυνάμωση και μόνιμο προσωπικό. Θα έπρεπε να μπουν μέσα στον κανονικό προϋπολογισμό και όχι να χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ. Χρειάζονται ειδικές τομές στην αστυνομία. Αναφερθήκαμε και σε κάποιες από αυτές χθες, οι οποίες είχαν ξεκινήσει, αλλά δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει ώστε να μπορεί εκεί σε ένα ειδικό περιβάλλον να καταφεύγουν οι γυναίκες και να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, και βεβαίως πολύ περισσότερα στο σύνολο της κοινωνίας που εξακολουθεί να είναι πατριαρχική και να αναπαράγει αυτή την στερεότητα. Έτσι είναι. Και στην κίνηση για την ισότητα δημιουργούνται παθογένειες, δυστυχώς, τραγικές πολλές φορές. Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Στον απόϊχο της έκθεσης και των όσων είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, αν μου λέγατε κάποια πράγματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε χρόνους τηλεόρασης όπως λέω, τι θα μου λέγατε για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα? Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική παρουσία. Μίλησε για τη δυνατότητα εναλλακτικής διακυβέρνησης την επόμενη μέρα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, για τη δυνατότητα να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση για την υπεράσπιση της κοινωνίας, για τη μάχη που πρέπει να δοθεί για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία πρώτο κόμμα, με κορυφαίες προτεραιότητες, την αποφασιστική ενίσχυση του ΕΣΥ, με άμεση πρόσληψη ενός σημαντικού αριθμού υγειονομικών, αλλά και αλλαγή των εργασιακών συνθήκων και των μισθών των γιατρών, με μια τολμηρή μεταρρύθμιση για την παιδεία, στην οποία αναφέρθηκε λεπτομερώς, για ισχυρό δημόσιο σχολείο, αλλά και έμφαση στα δημόσια πανεπιστήμια, σημαντικό στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, στη μερική διαγραφή του χρέους της πανδημίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα πρόγραμμα που είναι κοστολογημένο στα 5 δις, το 1,2 είναι διαρκή μέτρα και τα 3,2 εντός του 2022, ανακούφιση της μεσαίας τάξης και αποκατάστασης της μεγάλης ανισότητας του εισοδήματος των οικογενειών που πλήττεται αυτή τη στιγμή από ένα μαζικό κύμα ακρίβειας, και εν πάση περιπτώσει για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης του κράτους, που δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά του κομματικού κράτους και να είναι εργαλείο για την υλοποίηση των αναγκών των ελίτ.
Και βεβαίως αυτό προϋποθέτει κανόνες αξιοκρατίας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας με επιτροπές διακοινοβουλευτικές ελέγχου που θα βγαίνουν μέσα από την Ελληνική Βουλή για κατάργηση των μετακλητών. Είπε πολλά ο πρόεδρος σε όλα τα επίπεδα. Κάποια από αυτά έπρεπε να τα είχατε κάνει στη δικιά σας διακυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Προσπαθήσαμε και κάναμε πολλά, αλλά ο χρόνος και οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Να θυμίσω ότι είχε καταστραφεί το 25% του ΑΕΠ, ότι η ενεργία είχε εκτοξευτεί στο 27%, ότι τα ταμεία ήταν άδεια και ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να αφήσει γεμάτα ταμεία, 37 δις που έδωσαν τη δυνατότητα στη χώρα να δανείζεται και να μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάει και να ανταποκριθεί στις συνθήκες της πανδημίας όσον αφορά για το κοινωνικό κράτος, αν δεν είχαν γίνει εκείνες οι ενέσεις που ήταν απαραίτητες, ιδιαίτερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και στη δημόσια παιδεία, δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις συνθήκες της πανδημίας. Βεβαίως, πολλά πράγματα έμειναν στη μέση. Να θυμίσω εδώ βέβαια τη 13η σύνταξη που καταργήθηκε, να θυμίσω την αύξηση του κατώτατου μισθού μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια κατά 11% και την κατάργηση του υποκατώτατου, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μια σειρά από πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία είναι μπροστά μας, αφού είπαμε ότι τέτοια τρομερά πράγματα όπως το αντεργατικό πλαίσιο του κ. Χατζηδάκη που βλέπουμε σήμερα την υλοποίησή του με τον πιο άγριο και επιθετικό τρόπο, με τους αυτό, ναι, κυρία Τζούφη. Με την e-food, η οποία είχε κέρδη εκατομμυρίων, και από εκεί και πέρα τι κάνει? Μετατρέπει τους εργαζόμενους της σε αυτοαπασχολούμενους για να μην τους καλύπτει το εργατικό δίκαιο και τα έχουν ασφαλιστικά δικαιώματα. Τρομερά πράγματα για τα οποία η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Βρούτσι είχε νομοθετήσει με τις νομικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε μισθωτή. Και με το άρθρο 69 ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη κάνουν το χατήρι αυτών των μεγάλων εταιριών που έχουν φέρει έναν εργασιακό μεσαίων, αλλά εδώ να πούμε ότι η μαζική αντίδραση των εργαζομένων με τη συμμετοχή και των κοινωνικών δικτύων δεν επέτρεψε αυτή τη στιγμή, και βρίσκονται βεβαίως σε κινητοποίησεις, να έρθουν αυτές οι άγριες μεσαιωνικές μορφές να προχωρήσουν όλα αυτά. Είναι το πρώτο δείγμα της υλοποίησης του αντεργατικού νομοσχεδίου Χατζηδάκη. Ευτυχώς σε αυτή τη φάση, όπως είπατε, η αντίδραση και του κόσμου μέσω του διαδικτύου απέτρεψε το να προχωρήσουν όλα αυτά. Ευτυχώς σε αυτή τη φάση θα δούμε. Λοιπόν, για να κλείσουμε το ζήτημα της ΔΕΘ, υπήρξε ένα ζήτημα με τον Στέλιο Κούλογλου, με ένα άρθρο που έγραψε, το συζητήσαμε εκτενώς λίγο πριν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Δεν ξέρω, θέλετε να τοποθετηθείτε? Ο κύριος Κούλογλου έβαλε αυτόν τον γκολ, όπως λέει ο Παπαδημούλης, όπως λέει ο Τζανακόπουλος, αδίκησε τον εαυτό του και τη δημοσιογραφία, ή έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του όπως υποστηρίζει ο ίδιος? Τι λέτε εσείς? Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε αυτό το θέμα αντί να συζητούμε ποιες είναι οι διαφορές του προγράμματος, αλλά και η αίσθηση που έκανε, η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρός μας, η οποία διήρκησε πάνω από 4 ώρες, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα ανοιχτά στους δημοσιογράφους. Συζητούμε μία θέση την οποία πήρε ο κύριος Κούλογλου, δεν την συμμερίζομαι, διότι παρευρέθηκα και στην ομιλία, αλλά παρακολούθησα και όλη τη συνέντευξη. Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας με πολύ σαφή τρόπο εξήγησε και κέρδισε και την κοινωνία, θα πω εγώ, με τις απόψεις του, ένα πρόγραμμα που αφορά την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Βεβαίως ο κύριος Κούλογλου έχει το δικαίωμα της γνώμης, αλλά αυτό κατά την προσωπική μου άποψη και με βάση την εμπειρία θα πρέπει να εκφράζεται στα συλλογικά όργανα και εκεί να γίνονται αυτές οι συζητήσεις, οι απόψεις. Και όχι δημόσια, λέτε εσείς. Μάλιστα. Βεβαίως, διότι έχει αποδειχθεί ότι αυτός ο τρόπος στη συνέχεια δίνει την δυνατότητα να αλλάζει η ατζέντα και στον κύριο Μητσοτάκη να αναστρέφει την κατάσταση και να μιλάει για άλλα πράγματα που δεν έχουν σημασία, διότι διαφορετικές απόψεις προφανώς υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, μόνο που όταν συμβαίνουν στο δικό μας κόμμα γίνονται πρωτοσέλιδες. Πάντα, παντού γίνονται πρωτοσέλιδες. Συνήθως μπαίνουν κάτω από το χαλί. Εδώ να πω για τις διαφωνίες που είχε, τις πολύ σοβαρές, η κυρία Γιαννάκου, για ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο. Το συζητήσαμε, που ναι, και το οικογενειακό δίκαιο, όπου η ίδια μάλιστα είπε ότι αυτό γίνεται επί τη βάση συγκεκριμένων συμφερόντων. Και πολλές άλλες. Και δεν ψήφισε και τα είπαμε αυτά. Μάλιστα, υπάρχουν. Εκπαίδευση. Πάμε στην εκπαίδευση, κυρία Τζούφη, καθώς έχουν ανοίξει τα σχολεία. Υπάρχει ένας προβληματισμός για το τι θα γίνει, πόσο θα εξελιχθεί εντός των σχολείων και των πανεπιστημίων η πανδημία το επόμενο διάστημα. Με τι προβλήματα ξεκίνησε, σύμφωνα με τη δική σας οπτική, αυτή η σχολική χρονιά?
Κοιτάξτε, ξεκίνησε περίπου όπως είχε κλείσει πέρυσι με την διαφοροποίηση του εμβολιασμού. Πράγματι εδώ πρέπει να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί μας, τόσο στα σχολεία όσο και στα πανεπιστήμια, όπου και οι φοιτητές, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό είναι εμβολιασμένοι και αυτό είναι μια πολύ σημαντική δυνατότητα. Mm-hmm. Πέραν αυτού όμως δεν υπήρξε αραίωση στις τάξεις, κάτι που έχει προταθεί επανειλημμένα από τον ΕΟΔΗ. Έχουμε 1 εκατομμύριο παιδιά που συνοθούνται σε τάξεις από 18 μέχρι 27 παιδιά. Κυρία Κεραμέως μίλησε για τους μέσους όρους. Ξέρουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν έγινε καμία προσπάθεια για αραίωση των τάξεων, διότι αυτό απαιτούσε προσλήψεις περισσότερων εκπαιδευτικών, διότι οι μόνιμοι διορισμοί που καλώς έγιναν καλύψαν μόνο τους συνταξιοδοτησέντες και προσλήψεις βεβαίως και λοιπού προσωπικού καθαριστριών, που ξέρουμε ότι αυτό γίνεται με το σταγονόμετρο και με κακές εργασιακές σχέσεις. Επίσης δεν λύθηκε το ζήτημα του τακτικού ελέγχου με rapid test που θα έπρεπε να προσφέρονται δωρεάν σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα και στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να γίνεται έλεγχος στο σύνολο του προσωπικού. Αυτό μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις, διότι η μετάλλαξη Δέλτα κυρίως, όπως είπαμε, προσβάλλει τους ανεμβολίαστους. Ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι σε μικρό ποσοστό εμβολιασμένα, άνω των 12 ετών λένε ότι είναι περίπου στο 17% και παραπάνω στα παιδιά του ηλικίου ίσως να φτάνει το 20-25%. Έχουμε όμως τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Επομένως θα έπρεπε να ληφθούν και όλα τα υπόλοιπα μέτρα ώστε να έχουμε ένα ασφαλέστερο άνοιγμα των σχολείων, διότι με βάση τα διεθνή δεδομένα αλλά και αυτά που λένε οι εμπειρογνώμονες θα έχουμε έξαρση των κρουσμάτων στο σχολείο και αυτό βεβαίως μπορεί στις μικρές ηλικίες να μην έχει άμεσες επιπτώσεις για τα παιδιά, διότι ευτυχώς νοσούν ήπια, θα έχει όμως σε όλον τον υπόλοιπο πληθυσμό με τον οποίο έρχονται σε επαφή και επικοινωνία. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν κινήθηκε σε αυτή την κυβέρνηση για λόγους νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας, θα πω εγώ, διότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό με αφορμή αυτό να δοθούν πόροι σε αυτήν την κατεύθυνση για να μείνουν και ως μόνιμη παρακαταθήκη. Μάλιστα. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ και για την υπομονή που είχατε σήμερα. Και εκεί γίνεται μια ολοκληρώστε με τα πανεπιστήμια. Okay. Να ξαναξεκινήσει η διαζώση εκπαίδευση. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας. Το Πανεπιστήμιο μας έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες πρέπει να εισακουστούν. Νομίζω αύριο είναι η σύνοδος των Πριτάνων. Έχουν υπάρξει πολλές προτάσεις από τα πανεπιστήμια. Δεν πρέπει όμως να έχουν εκείνα, χωρίς πόρους και προσωπικό, την ευθύνη για το ασφαλές άνοιγμα των πανεπιστήμιων. Πρέπει η πολιτεία να τους δώσει την δυνατότητα και τους πόρους για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαζώση σε εκπαίδευση και να καλυφθούν και όλα τα πολύ σημαντικά ελλείμματα που υπάρχουν από το κλείσιμο των παιδιών για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα σπίτια τους με σημαντικότατες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Κυρία Τζούφη, να είστε καλά. Γεια σας. Περνάμε τώρα.